Αμήν αγαπητά μου το και δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, τον ευχαριστούμε για αυτή την ημέρα που οδήγησε τα βήματά μας στον οίκο του τον Άγιο. Πάνω απ' όλα τον ευχαριστώ και ιδιαίτερα αυτή την ημέρα έξω στον κόσμο γιορτάζουνε τον Ιησού Χριστό, ε, ότι ήρθε εδώ στη γη. Εμείς και αυτή τη συζήτηση την είχα τελευταία εβδομάδα με το, με το αφεντικό, εκεί που πηγαίνω και βοηθάω στη, στο αρτοπίο, Με ρωτούσε για Χριστούγεννα από εδώ. Λέω, εμεί λέω αυτέ οι γιορτέ δεν τι δίνουμε πολύ σημασία. Πάσχα, Χριστούγεννα. Εμεί λέω κάθε για μένα. Για μα λέω είναι κάθε μέρα, λέω Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε κάθε μέρα, λέω. τον, τον πατέρα που έσυλε τον ιό του εδώ κάτω στη γη για μας. Κάθε μέρα λέω. Και Πάσχα κάθε Κυριακήλο παίρνουμε από το σώμα του, από το αίμα του. Θυμόμαστε, λέω, τη θυσία του, τη σταυρωτήση του. Δεν γνωρίζει ο κόσμο, αγαπητά μου αδερφιά. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθε στη ζωή μα. Γιατί τι λέει και στον Ιωάννη το Ευαγγέλιο στο τρίτο κεφάλαιο, τόσο αγάπησε ο Θεό στον κόσμο, σου έδωσε τον ιό του αυτόν τον μονογενή, για να μην απολευθεί πάσο πιστεύον σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Για μας ήρθε εδώ κάτω στη γη και τον ευχαριστούμε που ήρθε στη ζωή μα. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για τη σωτηρία τη ψυχή μα που μα χάρισε. Και αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, καλούμαστε να το κρατήσουμε. Αυτό εξαρτάται τώρα από εμά. Ο κύριο μα έδωσε αυτή τη σωτηρία. Εμεί όμω τι θα την κάνουμε, Θα την κρατήσουμε μέχρι τέλο. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να διαβάσω αγαπητά μου αδέρφια από την Αποκάλυψη 1088 σελίδα το γάμα κεφάλαιο από το 11 εδάφιο. Ιδού έρχομαι ταχαίως κράτα εκείνο το οποίο έχεις για να μην λάβει μηδί στο στέφανό σου. Να κρατήσουμε αγαπητά μου αδέρφια αυτό που λάβαμε από το Θεό να το κρατήσουμε γιατί μπορεί να λάβει κάποιος άλλο στο στεφάνι μας. Ένα να βάλουμε αγαπητά μου αδέρφια στην καρδιά μας, ότι εμείς έχουμε ανάγκη το Θεό. Ο Θεός δεν μας έχει μας ανάγκη. Εμείς έχουμε ανάγκη το Θεό. Δεν είμαστε τίποτα. Χώμα είμαστε. Μέσα στον κόσμο ήμασταν. στην αμαρτία, στη θλίψη, στο βέβαιο θάνατο, στο σκοτάδι. Και ήρθε ο Θεός στη ζωή μας. Και μα έβγαλε από όλα αυτά. Μα ελευθέρωσε από τα δεσμά, από την αμαρτία, από το θάνατο. Και μα έβαλε στο φω, μα έβαλε στην εκκλησία του, σε ένα άγιο περιβάλλον. Μα έδωσε το λόγο του. Μα αποκαλύφθηκε. Μα αποκαλύφθηκε. Δεν τον ανακαλύψαμε εμεί, δεν τον βρήκαμε. Αυτό μα φανερώθηκε. Αυτός μας άνοιξε τα μάτια, την καρδιά, το νου, να καταλαβαίνουμε και το λόγο του, να τον εννοούμε, να μπαίνει μέσα σαν τροφή. Και πώς μπαίνει ο λόγος ε, μέσα μας, όταν μας δίνει κάτι ο Κύριος και το καταλαβαίνουμε και το γευτό, γευόμαστε, ε, κλά, μπαίνει μέσα στην καρδιά όπως όταν πεινάς και τρως ένα φαΐ με λαχτάρα και το απολαμβάνεις. Έτσι, έτσι είναι αυτή, τροφή είναι αυτή, ουράνια, ο λόγος του εδώ για την ψυχή μας. Πώς θα επιζήσουμε, πόσες φορές τρώμε εμείς εδώ κάτω στη γη, για αυτό το σώμα. Μια φορά το μήνα, μια φορά την εβδομάδα τρώμε, όχι. Κάθε τόσο, το λιγότερο τρεις φορές την ημέρα καθόμαστε και τρώμε. Για την ψυχή μας. Πώς θα προστατεύσουμε αυτό εδώ το στεφάνι που μας λέει εδώ. Έρχεται ο Κύριος, έρχεται, βλέπουμε στον κόσμο τι γίνεται, από το κακό στο χειρότερο, βλέπουμε τα σημεία να εκπληρώνονται, πίνες, πόλεμοι, λοιμή, ασθένειες, όλα ένα μετά από το άλλο. Οι πόνοι της σα περισσότερο, γρηγορότερο γίνονται. Και εμείς, μήπως μας έπιασε και, εμείς, και εμάς κανένας ύπνος όπως στις 10 παρθένες που βράδυνε λέει ο νεμφίος να έρθει και κοιμηθήκανε. Αλλά δόξα το Θεό πέντε είχανε λάδι για τη λαμπάδα. Οι φρόνιμοι. Οι μωρέ όμως δεν είχανε. Να μην μας πιάσει ο Κύριος σαν κοιμούμενοι. Να είμαστε έτοιμοι να γρυπνούμε. Αγαπητά μου αδέρφια. Να αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος. Μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει και δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Μπορεί τώρα να βγούμε έξω στην επιστροφή και να γίνει κάτι. Μπορεί να πέσουμε για έπνω και να μην ξυπνήσουμε. Δεν ξέρουμε σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Γι' αυτό καλούμαστε να είμαστε κάθε μέρα έτοιμοι, πάσα στιγμή. Να αγωνιστούμε, δεν πάει να πει ότι ε, εγώ εντάξει σώθηκα. Είμαι βαφτισμένος στο νερό, γράφτηκε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής, ε, έχω βαφτιστεί και με πνεύμα Άγιο, δόξα Αλληλούια θα πάω στον ουρανό. Όχι, έχει αγώνα, έχει αγώνα. Και τι λέει στους φιλιππισίους, κοιτάξτε τι λέει, 1040 σελίδα, γάμα κεφάλαιο, 12 εδάφη, όχι ότι έλαβαν ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, Τρέχω όμω κατόπιν ίσω λάβω αυτό, δια το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβαν αυτό, αλλά εν πράτω, το μένω πίσω λησμονώ, ει δε τα έμπροσθεν, απεκτηνόμενο. Τρέχω προ τον σκοπό δια το βραβείο τη άνω του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Τρέχω, αγωνίζομαι. Δεν βλέπω, δεν αναπαύομαι ότι εντάξει το έλαβα το βραβείο. Όχι, για να λάβει κάποιο το βραβείο πρέπει να αγωνιστεί μέχρι το τέλο. Δεν γίνεται, ε, Εντάξει, θα πάω στον αγώνα, θα τρέξω λίγο. Ε, μετά εντάξει, θα τα αφήσω στη μέση του δρόμου. Πρέπει να τερματίσουμε. Να αγωνιστούμε. Και αυτό ο αγώνα έχει θυσία. Χωρί θυσία και ξέρουμε πολύ καλά στου αγώνε, για να πα στον αγώνα, πρέπει να θυσιάσεις από τον χρόνο σου, να κάνει προπονήσει, διατροφέ, ε, να κοιμάσαι, να αγωνίζεσαι Για να είσαι έτοιμο στον αγώνα. Για να μπορεί να δώσει τα 100%. Έτσι και εμείς βρισκόμαστε σε έναν αγώνα αγαπητά μου αδέρφια. Να τον τερματίσουμε. Τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της άνω κλίσεως, του Θεού Χριστό Ιησού. Γι' αυτό τρέχουμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Για να λάβουμε το στεφάνι, για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών, να ζήσουμε αιώνια με το Θεό. Αυτό είναι ο σκοπός μας, αυτό είναι ο προορισμός μας. Αυτό να βλέπουμε πάντα μπροστά μας. Στου Κορινθίους, κοιτάξτε τι λέει πάλι παρόμοια τα ίδια εδάφια, αλλά συμπληρώνει κάτι κι άλλο. Στου Αλφα Κορινθίους, 1013 σελίδα. Τι τα κεφάλαιο. Από το 24 ξεκινάει. Δεν εξέβρετο ότι τρέχοντες εν τον στάδιο, πάντε μεν τρέχουσιν, ίσως όμω λαμβάνει το βραβείο. Ούτε τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό. Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται εκείνα να μένει για λάβει θαρτό στέφανον. Εμείς δε άφθαρτο. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, όχι ως αβέβαιος, ούτω πυγμαχώ, όχι ως χτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δηλαγωγώ μήπως εις άλλους κήρυξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Κοιτάξτε τι λέει στο τελευταίο εδάφιο, με κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Τι λέει ο Παύλος. Δα, δαμάζω το σώμα μου και εγώ Και κοιτάξτε τι λέει, πώς τελειώνει. Μήπως εις άλλους κήρυξας, εγώ γίνω αδόκιμος. Τρέμει ακόμα. Μήπως εγώ λέω αυτά που κήρυξα που σας λέω, εγώ βρεθώ λέω αδόκιμος ενώπιον του Θεού. Να προσέχουμε, να αγωνιστούμε μέχρι τέλος αγαπητά μου αδέρφια. Και θα κλείσω αγαπητά μου αδέρφια με ένα εδάφι που είναι βαθιά με στην καρδιά μου. Και αυτό το λέω πάντα και την προσευχή μου και ενώπιον του Θεού. Όχι παροιμίες. Ψαλμή είναι. Ψαλμή, ΚΑΠΑ 524 σελίδα, το 4 εδάφιο. Ένα εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο το θέλω εξητό. Το να κατοικώ εν τον οίκο του Κυρίου πάσατε σημέρα στη ζωή μου. Να θεωρώ το καλό του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτό. Το κάναμε κι εμείς. Επισκεφθήκαμε τον ναό αυτού. Ήρθαμε στον οίκο του. Και αυτό να κάνουμε. Γιατί εδώ αγαπητά μου αδέρφια θα αυξηθούμε. Εδώ αγαπητά μου αδέρφια θα αφήσουμε τα λατώματά μας, τα προβλήματά μας. Εδώ θα, θα λάβουμε νέες δυνάμες, θα μας παρηγορήσει, Θα μας πληρώσει με πνεύμα Άγιο, θα μας μιλήσει με το λόγο του. Εδώ μέσα, Πέρασε η ώρα, αγαπητά μου αδέρφια. Ποιο να λάβει και το υπόλοιπο. Αμήν.